Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια είδηση που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου από τη μία, η διαβίου μάθηση και η ενθύμηση πραγμάτων και γνώσης των πανεπιστημιακών χρόνων από την άλλη, έφεραν το αποτέλεσμα. Ξεκίνησε λοιπόν, η είδηση είναι αυτή, ξεκίνησε το εργαστήριο φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών. Φαρμακοποιοί, περισσότεροι από 100 φαρμακοποιοί συμμετείχαν σε αυτό και για το ζήτημα αυτό θα κουβεντιάσουμε με την πρώην πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, την κυρία Ελισάβετ Δερβενιωτάκη, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Κυρία Δερβενιωτάκη, περί τίνος πρόκειται, δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες σε αυτό το εγχείρημα. Ναι, βεβαίως. Ήταν μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε συνεργασία με τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους όλης της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία που εξελίσσεται ακόμα. Ξεκίνησε από το 2019 και ουσιαστικά διεξάγονται κάποια εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, σε κατάλληλους χώρους. Μας παραχώρησε το χώρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το οποίο ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική αυτή παραχώρηση. Υπήρχε άψογη συνεργασία και οι χώροι ήταν πολύ κατάλληλοι για αυτό που χρειαζόμασταν. Και ουσιαστικά οι φαρμακοποιοί ξαναθυμηθήκαμε και επικαιροποιήσαμε τις γνώσεις μας πάνω στην υποδειγματική κατασκευή των γαλλικών σκευασμάτων. Γιατί, όπως γνωρίζετε, πέρα από τη βιομηχανία που καλύπτει πλέον, δεν είναι όπως το παρελθόν με το φαρμακείο, καλύπτει πλέον όλα τα σκευάσματα, σχεδόν όμως, γιατί υπάρχουν και ανάγκες ασθενών που είναι πολύ εξατομικευμένες και εκεί χρειάζεται να παρασκευαστεί το φάρμακο στο εργαστήριο του φαρμακείου. Οπότε εμείς κάναμε τις υποδειγματικές παρασκευές κάποιων σκευασμάτων που είναι κάπως πιο δύσκολα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά μας. Είδαμε πώς είναι η διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποία και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Μείναν όλοι οι φαρμακοποιοί πολύ ικανοποιημένοι. Γενικά προσπαθούμε να εκπαιδευόμαστε συνεχώς και συνεχίζουμε. Και μάλιστα είχαμε και τον καθηγητή φαρμακευτικής τεχνολογίας, τον κύριο Δάλα, από την Αθήνα, από το Πανεπιστήμιο, από την Φαρμακευτική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και τους βοηθούς τους, οι οποίοι μας έδειξαν υποδειγματικά ότι χρειάζεται να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Άρα είναι ίσως η πτυχή που ολοένα και ευθύνει λόγω της τυποποίησης και βιομηχανοποίησης των προϊόντων ο φαρμακοποιός να είναι πολιτής και λιγότερο φαρμακοποιός. Θυμηθήκατε το φαρμακοποιός ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Ούτως ή άλλως συμβαίνει συχνά να χρειαστεί να παρασκευάσουμε κάποια πράγματα, κάποια σκευάσματα και απλά δεν είναι φυσικά όπως ήταν παλιά που ήταν το καθεαυτό επάγγελμα του φαρμακοποιού. Ωστόσο νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι οι φαρμακοποιοί ανά οποιαδήποτε στιγμή να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις εξατομικευμένες ανάγκες. Όπως για παράδειγμα πολλές φορές είναι κάποια ενεωρήματα που είναι για παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να και μπορούν να παρασκευαστούν μόνο στο εργαστήριο και πουθενά αλλού, παραμένουν αυτές οι ανάγκες. Οπότε είναι ένα εργαστήριο που έχει συνέχεια, που θα συνεχιστεί ενδεχομένως για ποιο διάστημα? Ναι, στην περιοχή μας προς το παρόν όχι, γιατί πρέπει να γίνει και στις άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ για εμάς. Πια προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε πολλούς ρόλους πλέον ως φαρμακοποιοί, όπως έγινε και μέσα στην πανδημία. Ήταν πολλές οι ανάγκες της κοινωνίας και πολλές και οι παροχές που έπρεπε να, για τις οποίες έπρεπε να φροντίσουμε ως φαρμακοποιοί. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας και για την κουβέντα που είχαμε.